γέρασε, είχε ζητήσει από τον Απόλλωνα, την είδε γυμνή ο Απόλλωνας, που είπε πες μου, είσαι τόσο όμορφη, πες μου τι θέλεις να σου χαρίσω, απήντησε θέλω να μου χαρίσεις την Αθανασία. Είχε ξεχάσει όμως ότι η Αθανασία πρέπει να συνοδεύεται και από κάτι ακόμη, από την αιώνια νεότητα. Λέει λοιπόν ο Ψευδολουκιανός ότι γέρασε, έγινε μικρή σαν αράχνη και τη γέλαγαν τα παιδιά και πήγαιναν και της έλεγαν «Σίβυλα, τι θέλεις» και αυτή απαντούσε «Αποφανήν θέλω». Είναι ένας ύμνος στην έννοια του μηδενός και της ματαιότητας αυτό το ποίημα, η Ερημιχώρα. Και σε αυτό το ποίημα, το τέταρτο μέρος, ονομάζεται «Θάνατος από πνιγμό». Θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα αυτό, αν το βρω, γιατί φυσικά μέσα σε όλη την κατάσταση έχασα το ποίημα που είχα ξεχωρίσει. Φλιβάς ο Φοίνικας, 15 μέρες πεθαμένος. Λησμόνησε την κραυγή των γλάρων και το φούσκωμα του βατιού πελάγου. Λησμόνησε το κέρδος και τη ζημιά. Κάτω από τη θάλασσα ένα ρέμα έγλειψε τα κόκαλά του ψιθυρίζοντας, μα νεβοκατεβάσματα πέρασε τα στάδια των γυρατιών του και της νιώτης του μπαίνοντας μέσα στη ρουφίχτρα. Εθνικέ οι Εβραίε, ο εσύ που γυρίζεις το τιμόνι κοιτάζοντας προς τον αγέρα, στοχά σου το φλιβά που ήταν κάποτες όμορφος και ψηλός σαν και σένα.